Γεια σας φίλοι του καναλιού, είμαι ο Μινάς. Σήμερα έχουμε τη συνέχεια του βίντεο από συναρμολόγηση του παλιού πλυντηρίου πιάτων και συναρμολόγηση του νέου πλυντηρίου πιάτων, συγκεκριμένα στο πάνελ της ενισχυμένης κουζίνας. Έχω βγάλει ήδη το παλιό πλυντήριο, έχω τοποθετήσει το καινούριο και μένει τώρα να τοποθετήσω το πάνελ πάνω, στο οποίο πρέπει να αφαιρέσω πρώτα το στήριγμα του παλιού πλυντηρίου και να δούμε πώς θα μετρήσουμε το καινούριο στήριγμα. Να πάμε στο τραπέζι όπου έχω τοποθετήσει το πάνελ, να δούμε τι θα αφαιρέσουμε και τι θα προσθέσουμε. Φίλοι του καναλιού, αυτό είναι το παλιό πάνελ. Τούτο εδώ είναι η κάτω πλευρά, τούτο εδώ είναι η πάνω πλευρά. Θα βάλω ένα σημάδι τώρα εδώ με το μαρκαδόρο για να το θυμάμαι. Να το κάνω άμεσα. Λοιπόν, η μέσα πλευρά και είναι, αυτή εδώ είναι η πάνω πλευρά. Να μην το ξεχνώ. Τούτο εδώ είναι το παλιό στήριγμα, το οποίο αφαιρείται με βίδες τόξ. Ευτυχώς έχουμε εδώ πάνω το σετ. Και θα μπει το καινούριο. Ποιο είναι το καινούριο? Το καινούριο, φίλοι του καναλιού, είναι αυτό εδώ το χαρτί. Στην αρχή μοιάζει με τις οδηγίες εγκατάστασης του πλυντηρίου των πιάτων στο καινούριο και τη συναρμολόγησή του. Και όντως αυτό το πράγμα είναι. Έχει όμως πάνω και μια λεπτομέρεια η οποία πρέπει να τη δούμε. Έχει αυτήν εδώ, ξεχωρίζει στην κάμερα, έχει εδώ μια ρίγα και έχει και εδώ άλλη μία. Και μάλιστα το βέλος λέει ότι αυτή είναι η πάνω πλευρά. Και τι έχει στην κάτω πλευρά? Στην κάτω πλευρά έχει αυτό εδώ το σημάδι. Εδώ είναι το ένα στήριγμα, εδώ είναι το άλλο στήριγμα. Αυτό λοιπόν είναι το πατρόν, το οποίο θα μπει πάνω στο πανέλο για να σημαδέψει που είναι τα κάτω σημάδια, κάτω στηρίγματα. Επίσης έχει μαζί του κομμάτια βέλκρο, τα οποία πάνε στην πάνω πλευρά για να το κρατά μέχρι να βιδώσει με δύο βίδες, οι οποίες είναι εμφανές στην πόρτα του πλυντηρίου που μπαίνουν. Θα πω ότι μου άρεσε περισσότερο του αλουνού πλυντηρίου η στήριξη, διότι δεν είναι τόσο ακριβίας. Δηλαδή το άλλο έβανες και είχε τις βίδες οι οποίες ήταν κόνικες και όπως έμπαινε ο κόνος μέσα στο στήριγμα το τραβούσε πάνω στην πόρτα. Λοιπόν, τέλος πάντων είναι και αυτή μια λύση την οποία έχει σκεφτεί ο κατασκευαστής του πίτσος. Λοιπόν, εδώ να την η βίδα. Να το γυρίσω στο... Να την η βίδα που θα μπει. Εδώ βλέπετε ότι είναι, δείχνει ότι είναι, αυτό εδώ είναι η πάνω πλευρά του πλυντηρίου. Και σου λέει ότι αν έχεις άλλα σκεύη τα οποία ανοίγουν και αυτά, θα βάλεις τούτη εδώ την πάνω πλευρά να μετρήσει εκεί από την κάτω. Λοιπόν, και αυτά εδώ είναι οι προσημειωμένες θέσεις οι οποίες θα μπουν να γίνουν τρύπες για να βιδωθούν τα στηρίγματα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πλυντήριο επί του πεδίου να το δούμε. Πριν πάμε να δούμε το πεδίο στην κουζίνα, θα δούμε να ξεδιδώσω αυτό εδώ. Πάντα οι βίδες που έχουν όλοι οι κατασκευαστές είναι Torx 20. Έχω εδώ μαζί μου δάφνη για να στεφανώσω τον νικητή. Είναι ένας πόντος. Θα τις φυλάξω διότι θα τις χρησιμοποιήσω στο επόμενο. Η Torx βίδα είναι σταθερή, μπαίνει εδώ, γι' αυτό το λόγο δεν κουνά. Αυτό θα πάει στα ανακυκλώσιμα. Θα περιποιηθώ με άζαξ το πορτάκι και μετά θα τοποθετηθεί κατά αυτή την έννοια εδώ το πατρόν.
Θα γίνει μία τρύπα εκεί, δεύτερη εδώ, όχι μπροστά, όχι τσέτελα, μέχρι κάτω, λίγο-λίγο. Και εδώ θα κουμπώσουμε τα στηρίγματα τα οποία είναι κάπου εδώ. Τα στηρίγματα θα μπουν να βιδώσουν εκεί, αυτό εδώ. Στο πεδίο δράσεως. Φίλοι του καναλιού, αυτό είναι το πατρόν, αυτό είναι το πλυντήριο. Είπαμε ότι εδώ έχει την ρίγα, την αρχή, που θα σημειώσει την αρχή. Αλλά από πού είναι η αρχή, από πού. Η αρχή θα βρεθεί από το τέλος. Το τέλος είναι εδώ, δηλαδή το πορτάκι πρέπει να βρεθεί εδώ κάτω. Ίσα ίσα με αυτό εδώ, για να είναι όμορφο. Άρα το πατρόνου θα είναι, που είναι το πορτάκι, σίγουρα το ύψος του, το πλάτος είναι 60 πόντους, θα πρέπει να έρθει εκεί και να μαρκαριστεί το πλυντήριο, να το. Εκεί πρέπει να έρθει. Έτσι. Α, λοιπόν, μου περισσεύει εδώ ένα πολύ μεγάλο κενό. Για να δούμε. Το πλυντήριο έχει αυτό εδώ τις γρίλες, οι οποίες, όπως το παρατηρήσετε, θα έρθω κοντά να το διαβλέπουμε, είναι ελαστικά. Αυτά είναι τρία κομμάτια. Βγαίνει, ξεκουμπώνει, να τα. Αυτό λοιπόν ξεκουμπώνει. Είναι τρία κουμπωμένα και ένα στο πλυντήριο τέσσερα. Θα με βοηθήσει λοιπόν ώστε αυτό εδώ θα καλύψει το κενό. Το ποτάκι είναι πιο μακρύ, ήταν ταιριασμένο στο προηγούμενο πλυντήριο, οπότε φτάνει σίγουρα. Λοιπόν, θα το βάλω εδώ έτσι. Θα το πατήσω εκεί, να λίγο-λίγο θα το πατήσω ώστε να φτάνει το πορτάκι. Για να το φέρω να το δούμε. Να το πορτάκι μου επιμελούνος καθαρισμένο, όμορφο, ωραίο. Λοιπόν, για να το βάλω τώρα εδώ. Να το. Εκεί. Να το. Το βλέπετε, άρα δεν χρειάζεται να κάνω κάποια αλλαγή, είναι λίγο βαρύ. Εδώ, να, ίσα ίσα έρχεται. Άρα θα κανονίσω το πατρόν μου να έρθει εδώ και μετά θα βάλω, για να το κάνω λίγο εδώ στην κάμερα. Το πατρόν μου είναι με αυτή την έννοια, εδώ. Δεν χρειάζεται να βγάλω κάτι τέτοιο. Θα κανονίσω λοιπόν το πορτάκι μου είναι η κάτω πλευρά του αυτή εδώ. Συγγνώμη να δω αν θέλει την κάμερα. Εντάξει, φαίνομαι στην κάμερα. Θα γονατίσω από την άλλη πλευρά ώστε να την καλύπτω. Λοιπόν, αυτή είναι η κάτω πλευρά εδώ στο πορτάκι. Θα το βάλω εδώ. Θα κανονίσω να το ζυγιάσω, έτσι. Άντω. Άρα δεν χρειάζεται να κόψω κάτι ή να σημαδέψω. Αυτό θα μπει εδώ πάνω με αυτή την έννοια. Ίσο από εδώ, ίσο από εκεί. Εδώ κάτω πρέπει να είναι ακριβώς. Να το βλέπουμε και ορθά. Θα το κολλήσω μέσα σε ελοτέιπ εδώ πάνω, να μην μου φύγει. Θα κάνω μία τρύπα εκεί, εδώ θα βάλω τα στηρίγματα και τα σκράτς. Και θα δω να το κουμπώσω πάνω. Πάμε στην άλλη πλευρά. Το πατρόν, αυτό εδώ το πατρόν, είναι ακριβώς το πλάτος του πλυντηρίου. Ακριβώς. Αυτό εδώ είναι 60-59 μισό. Αυτό εδώ είναι 58. Εδώ υπάρχει μια γραμμή. Είναι η μέση. Και εκεί πάνω υπάρχει μια γραμμή. Άρα πρέπει να βρούμε εδώ τη μέση. 59 μισό, 30. Εδώ είναι 29 και 5.
Ωραία, μισό λεπτό. Εδώ πάνω λοιπόν πρέπει να βρω τη μέση. Να το βάλω δίπλα στις δάχτες, να ξεκουράζετε. Τη μέση, εδώ είναι η γραμμή της μέσης, την έβαλα, διότι αυτό είναι 58. Να το μετρήσω, δεν θυμάμαι τι είπαμε. Είναι 58, τούτο εδώ είναι 59,5, παρακάτω 60, γιατί πρέπει να χωρά στο 60 μέσα. Άρα για να το μετρήσω, να το συζιάσω στη μέση, βρίσκω τη μέση, βάζω τούτο εδώ στη μέση, εκεί, ωραία, και από εδώ απόσταση και από εδώ απόσταση. Εντάξει, δεν θα χτίσουμε και κανένα αεροπλάνο, ε. Μάλλον αεροπλάνο θα χτίσουμε, αλλά διαστημόπλοιο δεν θα χτίσουμε. Ένα εδώ έτσι. Και εδώ έτσι. Και θα το τεντώσω. Ωραία. Εκεί. Και εδώ. Και όχι πολλά σελοτέιπ, όπως λέει ο Θεός ο Μιχάλης, γιατί μετά πρέπει να τα βγάλεις. Ωραία. Θα βάλω και μία εδώ, να μην κουνήσει η τρύπα. Εκεί. Εδώ. Ωραία. Τώρα, αυτά εδώ τα στηρίγματα πηγαίνουν εκεί. Να, ίσα ίσα ταιριάζει. Για να βρεις το άλλο. Και αυτό πηγαίνει εδώ και λέει με το τρυπάνι, διδώστε το. Με τι θα το βιδώσουμε, με αυτήν εδώ τη βίδα, η οποία είναι Torx. Και οι δικές του βίδες είναι Torx, να τις. Είπαμε είναι 20. Ωραία. Και μετά τι άλλο κάνουμε, μετά κάνουμε εδώ μία τρύπα, με το τρυπάνι. Για να δω εδώ τι λέει. Εδώ λέει πάνω, στη λίστα των εξαρτημάτων περιλαμβάνει το σακουλάκι. Φαίνεται, ναι, φαίνεται στην κάμερα εδώ. Έχει μια λίστα με το τύχη του σακουλάκι μέσα. Και λέει ότι αυτές εδώ οι βίδες είναι Φ4 επί 42 χιλιοστά. Δύο τεμάχια. Εδώ έχει δύο τέτοια τεμάχια και έχει τέσσερις Torx βίδες. Να, εδώ τους λέει το, αυτό είναι το 6 αντικείμενο. Τέσσερα τεμάχια βίδες. Φ4 επί 15 χιλιοστά, 15 χιλιοστά στο μήκος, εδώ τι έχουμε. Εντάξει, δεν θα βγει από κάτω. Η μελαμή μας εμάς είναι 12 ή 10. 15. Δεν θα βγει από κάτω. Και εδώ πρέπει να κάνω μια μικρή τρύπα, ώστε να διδώσει και να μην σκάσει. Η τρύπα δεν θα γίνει για μπερές, θα γίνει 12 χιλιοστά. Φ3 τρυπάνι ή 2,5 για να μην σκάσει αυτό εδώ. Λοιπόν, να βάλω τη μύτη, την Torx και να βιδώσω μία, πάμε πιο μέσα να σπάσουμε τα τζάμια. Εδώ από κάτω έχω βάλει χαρτί να απορροφά τυχόν ανομαλίες. Αυτά είναι καινούργια βίδα, καινούργια μου καλάθι, καινούργια βίδα.
Ωραία, εδώ έχει το κέντρο. Εδώ ο σχεδιαστής πάντως στις τρύπες βάζει το κέντρο. Εκεί λοιπόν στο κέντρο φροντίζω και εγώ να βάλω τη βίδα. Τη μύτη της βίδας. Πάει να επισημάνω ότι δεν σας λέω να το κάνετε εσείς. Δεν σας λέω να το κάνετε εσείς. Αλλά αν πιάνετε τα χέρια σας, να ξέρετε τι κάνει ο μάστορας. Όταν θα έρθει να τοποθετήσει τα καινούργια αντικείμενα που θα αγοράσετε. Εντάξει, να βάλω τα σκράτσια εδώ πάνω, να πάρω το κόλλησο μου. Ένα εκεί. Φίλοι του καναλιού, αυτό είναι το πορτάκι μου. Έκανα το εξής, επειδή δεν μου άρεσε πάρα πολύ να είναι αυτό το πράγμα εκεί, έτσι, πάρα πολύ πίσω. Έβγαλα δύο και ανέβασα λίγο πιο ψηλά τα στηρίγματα και δεν έχει τόσο πολύ έντονο αυτή τη φάσα εδώ. Λοιπόν, εύκολο είναι. Τώρα το πορτάκι θα μπει εδώ πρώτα, έτσι, κατά αυτή την έννοια. Εδώ. Όμορφο και ωραίο, δεν είναι? Εντάξει. Αυτό θέλει να πάει λίγο πιο μέσα. Λοιπόν, ζυγιάζει εδώ, ζυγιάζει εδώ. Το κάτω σε τάρι λίγο να τραβηχτεί λίγο πιο έξω ή να τραβηχτεί λίγο το πλυντήριο. Θα το δούμε. Ένα ελάχιστο. Εδώ έχει μια διαφορά περίπου 5 χιλιοστά. Λοιπόν, δεν μένει τώρα παρά να βγάλω από εδώ τα σκράτς, τα αυτοκόλλητα. Εκεί κόλλησε και τώρα θα βάλω εδώ τις δύο βίδες. Λοιπόν, αυτές εδώ είναι οι δύο βίδες. Θα βάλω τη μία εδώ, να μετρήσω να μην βγει κάτω. Εντάξει. Από εδώ την άλλη. Έφερα μια επέκταση γιατί κουμπά να κουμπάει εκείνη το εργαλείο μου. Μπήκε μία εκεί και τράβηξε το πανέλο πάνω. Εντάξει, μπήκε και άλλη εκεί. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Έπρεπε να βγάλω άλλο ένα, αλλά δεν πειράζει. Άλλο ένα έπρεπε να βγάλω, αλλά εντάξει. Δεν φαίνεται καθόλου. Αν ήταν αυτό εδώ, έτσι, θα ήταν αντιαισθητικό. Λοιπόν, έτσι με μία φάσα είναι εντάξει, πολύ ωραίο.